Οι χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του κατοχικού καθεστώτος και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαιώνουν τους στόχους της τουρκικής πολιτικής, οι οποίοι καθίστανται πια απροκάλυπτοι. Η ΕΔΕΚ ήταν το κόμμα που από την αρχή προειδοποιούσε για αυτούς τους κινδύνους, χωρίς όμως να υπάρχει ανταπόκριση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ως εκ τούτου, για ακόμα μία φορά, επιβεβαιώνεται ότι η λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική και πολύ περισσότερο με κυριαρχική ισότητα, όπως επιχειρήθηκε και επιχειρείται να εφαρμοστεί, αποτελεί τη χειρότερη μορφή νομιμοποιημένης διχοτόμησης της πατρίδας μας. Την ίδια στιγμή είναι προφανές ότι αποτελεί το προστάδιο είτε για απόσχηση και νόμιμη ανακήρυξη τουρκικού κράτους στην Κύπρο, είτε μέσω του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους να μπορεί να ελέγχεται η λειτουργία ολόκληρου του Κυπριακού κράτους με απότερο στόχο την πλήρη ενσωμάτωση της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια, όπως αυτό είχε σχεδιαστεί από τη δεκαετία του 1950. Πρέπει να γίνει κατανοητό. Το Κυπριακό δεν είναι θέμα δικοινοτικής διευθέτησης. Επιμένουμε πως χρειάζεται αλλαγή τακτικής για να μπει το Κυπριακό σε μια θετική πορεία και για να επανέλθει στη σωστή του βάση ως θέματος εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και άρα απελευθέρωσης.